Δημήτρης Παπαϊωάννου έρχεται κοντά μας, έτσι για να δούμε τα του καιρού. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Πώς πάμε. Καλά. Άντε, η τελευταία κακοκαιρία της χρονιάς, μάλλον. Μπράβο, ναι. Κακοκαιρία τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η τελευταία κακοκαιρία. Εντάξει. Θα είναι αξιόλογη κυρίως στη νότια χώρα, δηλαδή. Mm-hmm. Πελοπόννησο και νότιο Αιγαίο κυρίως. Δηλαδή, μέχρι να φύγει μετά το 23 τίποτα άλλο. Κατά πάσα πιθανότητα όχι, δεν θα υπάρξει άλλη κακοκαιρία. Θα υπάρχει γενικευμένη καλοκαιρία, δηλαδή η τάση θα είναι για καλοκαιρία για πολλές ημέρες ουσιαστικά και με υψηλές θερμοκρασίες και τα Χριστούγεννα είπαμε και την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά. Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε μια κακοκαιρία η οποία θα επηρεάσει κυρίως από το μεσημέρι και μετά και κυρίως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και λιγότερο τη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο και το Ιόνιο, που στο Ιόνιο θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή το πρωί έχει ένα σχετικό κρύο, αλλά το μεσημέρι ανεβαίνει πάλι στο 15 με 16, τοπικά είχε 17 με 18 βαθμούς κυρίως στην νότια χώρα. Χθες είχαμε 19 και 20 και εδώ στην Αττική, έφτασε τους 20 βαθμούς. Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες γίνεται μια συνήθεια. Όπου έρχεσαι το πρωί με 5-7 βαθμούς. 5 το πρωί. Αυτό και 17-18 θα έχεις το απόγευμα. Δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την Αττική. Είπαμε νοτιάδες σήμερα, έτσι θα φτάνουν 3 με 5 το πρωί και τα 6 μποφόρ. Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα αλλάξει λίγο το καιρικό σκηνικό. Τώρα θα έχει αίθριο καιρό, αλλά από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις. Θα έχουμε ασθενείς τροχές το μεσημέρι. Το βράδυ θα ενταθούν τα φαινόμενα. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και κυρίως στα νότια του νομού, δηλαδή στο Σαρονικό, στην Αίγινα και στα νότια προάστια. Λοιπόν, 8-16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και νοτιάδες σιγά-σιγά με ένταση 3-4 μποφόρ, ασθενούς ένταση νοτιάδες. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, διαφορετικό το σκηνικό. Δεν θα έχουμε βροχές εκεί. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες κυρίως το βράδυ. 4-13 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και 2-4 μποφόρ με τα βλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές και στη χώρα και εδώ στην Αττική. Ναι. Λοιπόν, Τρίπολη, μείον 1-12 βαθμούς με βροχές κυρίως μετά το απόγευμα. 8-18 στο Ηράκλειο, 18 η Μέχη στο Καστελόριζο, 11-15 στην Κέρκυρα και 3-13 Αλεξανδρούπολη με πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές το βράδυ. Και εδώ στην Αττική, 8-14 στην Κηφισιά, 11-16 στην Κυκλιφάδα, 6-16 στο Μαραθώνα, 8-16 στην Ελευσίνα και 9-15 η θερμοκρασία στο Παγκράτη. Είπαμε με κάποιες βροχές και καταιγίδες κυρίως το βράδυ. Θα αρχίσουν το μεσημέρι ασθενώς και μετά το βράδυ θα ενταθούν τα φαινόμενα. Αυτά για σήμερα, Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου. Μας λες ότι έτσι θα κλείσει και η εβδομάδα, θα είναι και το Σαββατοκύριακο επί της ουσίας. Σωστά. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτή η κακοκαιρία που θα διαρκέσει μέχρι και αύριο. Αύριο θα είναι και φαινόμενα στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Και ουσιαστικά μεταβελτιώνει το καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες με 17-18 βαθμούς και τα Χριστούγεννα το ίδιο, 18-19 βαθμούς Κελσίου. Το οποίο φαίνεται να συνεχίζεται και όλη την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά με καλοκαιρία και υψηλές για την εποχή θερμοκρασία. Δεν μ' αρέσει, όχι, δεν μ' αρέσει. Που δεν αντιστοιχούν σε. Χριστούγεννα Αυστραλία. Ήθελα λιγάκι, ναι. Λίγο το κρύο μου, λίγο τη βροχή. Δυστυχώς. Δεν είπα να κάνει κάτι. Για όσους θέλουν, δηλαδή, κάτι πιο όμορφες εικόνες. Για τους χειμωνάκιδες. Εξωτερικό. Μπράβο. Εξωτερικό. Και για τους χειμερινούς προορισμούς, έτσι. Ναι, σωστό κι αυτό. Πολύ σωστά. Να σε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Νίκο, έλα κοντά.